στις οικογένειες των θυμάτων. Η συγκέντρωση των κτηνοτρόφων έξω από το Παγκρίτιο στάδιο που είχαν προγραμματίσει να κάνουν την κινητοποίησή τους, επί της ουσίας έγινε προκειμένου να διευκρινιστεί ότι λόγω της τραγωδίας της ημέρας και του εθνικού πένθους η κινητοποίηση αναβάλλεται και νέα ημερομηνία θα οριστεί το επόμενο διάστημα. Λόγω ότι αυτό το τραγικό συμβάν για την πατρίδα μας το μάθαμε σήμερα το πρωί και δεν μπορούσαμε να ειδοποιήσουμε τους συναδέλφους να μην κατέβουν εδώ, ήρθαμε εδώ και με την ευκαιρία θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να στείλω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Συμμετέχοντας στο πένθος και εκφράζοντας βαθιά θλίψη, κτηνοτρόφοι ζήτησαν από συναδέλφους τους να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους, δίνοντας αίμα σε όσους το χρειάζονται. Καλούμε όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους που βρίσκονται εδώ και όλους όσους μας ακούν, επειδή ακούμε ότι οι τραυματίες είναι πάρα πολλοί και υπάρχει ανάγκη σε αίμα, να τρέχουν στα νοσοκομεία της Κρήτης να δώσουν αίμα για τους συνανθρώπους μας αυτούς. Οι κτηνοτρόφοι πάντως ξεκαθάρισαν ότι η κατάσταση που βιώνουν είναι πρωτόγνωρη, ενώ υπό το βάρος της ακρίβειας πολλοί νέοι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την εργασία τους. Ήδη δύσκολες περιοχές, να ρωτήξτε έτσι όλους, έχουν πανεγερμοποίηση. Ένας νέος δεν σταματά, νέος δεν σταματά. Δηλαδή είμαστε από τους τελευταίους στην κάθε περιοχή. Βλέπουμε και όλοι τα παρατάνε και φεύγουν. Και είναι αυτό μια καταστροφή. Δηλαδή το Πάσχα δεν θα σφάξει κανείς. Γιατί πώς θα σφάξουν όταν είναι τα 40 ευρώ τα τσουβάλια τροφή και 30. Κτηνοτρόφοι που δήλωσαν ότι θα δώσουν νέο παρόν τις επόμενες ημέρες, κάλεσαν την πολιτεία να δώσει ουσιαστική στήριξη και όχι ημίμετρα όπως τόνισαν, που δεν φτάνουν για να καλύψουν ακόμη και ένα μικρό τμήμα των υποχρεώσεών τους. Καταρχήν παραγωγή δεν υπάρχει. Γάλα δεν παράγεται. Το γάλα έχει μειωθεί. Με επίσημα στοιχεία. Μπορεί και το μισό φέτος από ό,τι πέρυσι. Το ζωικό κεφάλαιο το ίδιο. Αυτά γιατί έγιναν. Οριακά τελειωμένα θα τα δείτε το καλοκαίρι. Μην βιάζεστε. Μετά Πάσχα θα κουβεντιάσουμε. Θα πηγαίνετε στα ράφια να βλέπετε. Πάντως εν όψη του Πάσχα εξήγησαν ότι η αγορά θα καταγράψει σαφάρι αύξηση τιμών λόγω έλλειψης γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων αλλά και κρέατος.